τίποτα του χωριού, άκουσα και αυτό, ότι υπήρχε ένα θέμα, με το χρώμιο. Τώρα, το πόσο πολύ λίγο, σημαντικό ή όχι, δεν είχε αποσταγνιστεί. Το ήξερα όμως. Και μάλιστα και δύο-τρεις φορές στα δημοτικά συμβούλια είχα πει ότι ξέρετε εμείς στην Βεργίνα πήγαμε νερό με χρώμιο. Το πήραμε στην Πομόνα πώς. Η Πομόνα δεν δούλευε, την ανοίξαμε χειροκίνητα, βάλουμε μπροστά χειροκίνητα, δούλεψε για ένα πεντάλεπτο και μετά φέραμε το δείγμα. Το περιμέναμε ότι θα είναι αυξημένη η συγκέντρωσή του. Το Δεκέμβριο που δούλευε η Πομόνα όταν πήραν δείγμα ήταν γύρω στο 60. Όταν συναντηθήκαμε με τον κύριο καθηγητή, μας είπε ότι όσο δουλεύει, για να πάρουμε ένα δείγμα, θα πρέπει η Πομόνα να δουλέψει 3-24 ώρα το λιγότερο και μετά να πάρουμε δείγμα από την Πομόνα. Έτσι, τότε θα έχουμε μια ένδειξη της τάξης μεγέθους της περιεκτικότητας σε χρόνια. Πάλι λέμε ότι ή ξεπερνάει ή περιμένουμε να ξεπερνάει το όριο των 50 μικρογραμμαρίων. Δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για πόσιμο, να τη δώσουμε στο κύκλωμα για σε πόσιμο νερό. Η γεώτρηση θα με πάρει για κακούργημα εμένα και έχω το παιδάκι μου. Το ίδιο και του συνεργάτε μου, το ίδιο και του διεθνή, το ίδιο και τη δήμαρχη. Έτσι λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και η μόνη απόφαση που μπορούσαμε να πάρουμε είναι να κλείσει η γεώτρηση. Να μην υπουργεί.